Καλησπέρα σας κύριε Τσόχο, τι κάνετε? Πώς είστε? Πώς είμαστε, μια χαρά είμαστε. Παρασκευούλα στη Θεσσαλονίκη, συννεφιασμένη, μια χαρά. Και εδώ συννεφιάζει. Σε διακόψαμε από τίποτα, γιατί ακούγησε κάπως αυτό, λίγο κρυφά, λίγο... σαν να είσαι θάλαμο. Δεν είμαι σε θάλαμο. Α, ή τότε βάλε πιο κοντά το μικρόφωνο, δεν ακούνε όλοι με ακουστικά όπως εγώ. Ναι. Είναι και κάποιοι που δουλεύουν και ακούνε από μακριά. Όχι σαν και εμάς εδώ πέρα. Που δεν είναι σαν εδώ πέρα. Τα έχουμε τα ζητήματά μας με την κινητή. Πάντα τα έχουμε τα ζητήματά μας. Εντάξει, πες τη Φραντζέσκα λίγο. Έχει και λέει, ναι. Λέει θα βρέχει το Σαββατοκυριακό. Και θα βρέχει και στο Βόλο. Θα βρέχει. Δεν τα κάνουν καλά. δεν μου τα ακούμπω σωστά. Έριξα όλη την αρνητική μου ενέργεια, επειδή δεν θα πάω εγώ και θα πάτε εσείς. Γι' αυτό. Αυτά, έτσι, όποτε πηγαίνω εγώ στο Βόλο, είμαι. Δηλαδή, μπορώ να σας καβατζώσω εκεί και με σπίτια και με ό,τι θέλετε, αλλά δεν λέω τίποτα σε κανέναν. Καταράστηκε σε μένα και το Στέργιο. Ναι, κανονικά. Το Στέργιο πρωί-πρωί σήμερα μιλήσαμε, λέει ετοιμάζουμε για Βόλο. Λέω, πας καλά, κάτσε να ρίξω μια βροχή. Να δεις. εννοείται. Λοιπόν, τι ετοιμάζεται για το Βόλο αυτή την Παρασκευή, ετοιμάζεται αυτό το περίοδο για να πάει στο Βόλο την Κυριακή? Καλά, ετοιμάζεται, θέλει και μια προετοιμασία ο Στέργιος για να ξεκινήσει την Κυριακή να πάει. Θέλει ψυχολογικά λίγο να το δει. Θέλει όλα. Θα απολογηθεί εκεί. Στην ώρα σου θα τον βάλω να απολογηθεί. Ναι. Λοιπόν, επειδή προηγήθηκες εσύ ενημερωτικά εκεί στην Αθήνα, να πούμε, στην πρωτεύουσα που φταίει για όλα. Και ό,τι κακό γίνεται εδώ φταίτε εσείς εκεί. Θέλω να μου πεις, μάλλον να μου λες εσύ και θα σχολιάζω εγώ σήμερα, αφού θες και στο ξεκίνημα της εκπομπής και δεν πρόλαβα εγώ να πω τίποτα. Μόνο για τα πρόστιμα της Super League. Με τι ασχολήθηκες? Ποια είναι τα θέματα σήμερα? Εντάξει, είναι... Ξεκίνασε το κοντρόλ. Είναι η τελευταία αγωνιστική ρεση. Τώρα εμείς εδώ στην Αθήνα ασχολήθηκαμε πολύ με το ΑΕΚ Ολυμπιακός, που καταλαβαίνεις τι κάνουμε τώρα. Okay. ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι αυτό. Με το ποιος θα παίξει τη θέση του Λιβάη Γκαρσία, τι θα γίνει χωρίς τον Εμπιλά και τον Παπασταθόπουλο για τον Ολυμπιακό. Αν προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει ο Χάμες να παίξει, και αν προλαβαίνει να παίξει, πώς θα παίξει. Μισή ώρα, περισσότερο, λιγότερο. Ένα ωραίο θεματάκι. Ο Χάμες τι έχει, κύριε Τσόχο, και μας το κρύβεται? Φλάση. Ναι, απλώς λέγανε ότι είναι τράβηγμα και τελικά αποδείχθηκε. Τα κόλπα του Άρη και του ΠΑΟ κάνετε και εσείς εκεί πέρα, δηλαδή. Που τα πνίγουνε, δεν τα λένε στην αρχή πώς είναι, για να μην ξεφωνίζουν οι δημοσιογράφοι και ο κόσμος. Θλάση λοιπόν. Okay. Ναι, γιατί δεν ξεφωνίζουν οι δημοσιογράφοι? Δεν έχει, πώς να το πω, κάτι που δεν είναι σύνηθες για ποδοσφαιριστή. Κοίταξε, ναι, εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν έχει πολύ θέμα, αλλά στην ΑΕΚ τότε ο ΠΑΟΚ για ένα διάστημα ήταν ανέκδοτο. Ο Άρης πριν από λίγο καιρό. Ο ΠΑΟΚ τα παλιά τα χρόνια εννοώ. Ναι, σε αυτήν την περίπτωση που έχεις 10 τη σειρά. Ναι, συνέχω κάθε εβδομάδα και από μία. Ναι, λες τι συμβαίνει με την εκγύμναση ή τι συμβαίνει στην ΑΕΚ, δεν έκανα χρόνο σειρά με το Στρακομακεδόνι. Ναι, βέβαια. Γινόμαστε προπονητές, γινόμαστε γυμναστές, ειδικοί, φυσιοθεραπευτές. Το προπονητικό κέντρο. Κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Εγώ ασχολήθηκα φυσικά με Arsenal. Με Arsenal, όπου φαντάζομαι. Πρέπει να τάσπασες τα νούμερα σήμερα στο Sport FM. Άμα ασχολήθηκες με Arsenal, πρέπει να ήταν καρφωμένη, πρέπει να είχες τουλάχιστον 500% ακροματικότητα. Αφού ασχολήθηκες με Arsenal. Μια χρονιά είπαμε και εμείς να πάμε να πάρουμε το Europa League και περνάνε όλοι. Περνάνε η Manchester United, περνάνε η Juventus, περνάει η Sevilla, περνάει η Ρώμα. Champions League το κάνανε το Europa League τη χρονιά που να το πάρουμε εμείς. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πέρυσι ήταν τελικός Άιντραχτ Φραγκφούρτη Rangers. Πια στα βγούκε κούρευτο και φέτος έχετε πάλι καλά που έμπνεξε και η Μπαρσελόνα. Μόνο και την Μπαρσελόνα δεν φέρατε. Εντάξει, καλή ομάδα έχετε, ρε παιδί μου, καλή ομάδα. Εντάξει, Λίβερπουλ δεν είστε. Αλλά εντάξει, μια καλή ομάδα, μια συμπαθητική ομάδα είστε κανονικά. Ναι. Άρα είχαμε ρεπορτάζ για Ολυμπιακός. Όχι, Ολυμπιακός. ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι. Ολυμπιακός ΑΕΚ είναι το κύπελο. ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι. Οκ. Τι λένε οι εκτιμήσεις, ποιος θα κερδίσει? Ποιος είναι το φαβορί? Κάνε με σοφό να σε κάνω πλούσιο. Καλά, το φαβορί είναι η ΑΕΚ, προφανώς. Πρώτον, γιατί παίζει στο γήπεδο της, το οποίο αυτό το γήπεδο έχει 14 στα 14, μέχρι τώρα. Δεύτερον, γιατί έχει λιγότερα προβλήματα από αυτά του Ολυμπιακού. Τρίτον, γιατί η βαθμολογία λέει ότι είναι μια καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Οπότε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι φαβορί.
Εγώ έναν όλο τον άλλο νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα πολύ κρίσιμο μάτς. Πολλές φορές εμείς αυτά τα τέρμι τα κάνουμε κρίσιμα, μας βολεύει, μας βοηθάει, αλλά εδώ πραγματικά είναι ένα κρίσιμο. Νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός το χάσει αυτό το παιχνίδι και πάει στο μείον 9 από την ΑΕΚ και πιθανότατα αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός στον Ατρόμητο στο μείον 8 από τον Παναθηναϊκό, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει πρωτάθλημα. Σχεδόν απίθανο. Δηλαδή να καλύψει την απόσταση από 2. Δεν είναι ένας, άντε να τον κερδίσω 2 φορές, να καλύψω τους 9, τους κάνω 3 και στα υπόλοιπα 8 εγώ να κάνω μια νίκη παραπάνω. Που okay, μπορεί και να τα ακούσεις αυτό. Τώρα τι, να κάνει 2 νίκες σε βάρος της ΑΕΚ, 2 νίκες σε βάρος του Παναθηναϊκού μέσα στα play-off για να καλύψει τη διαφορά και από τους 8 από τον ένα και τις 9 από τον άλλον και μάλιστα να τις κάνει αυτές τις νίκες ενώ δεν έχει κερδίσει και δεν θα έχει κερδίσει, αυτά έχει χάσει και στην ΟΠΑΠ Αρένα την Κυριακή, δεν θα έχει κερδίσει κανένα ντέρμπι όλη τη χρονιά, ξαφνικά να τα παίρνει το ένα πίσω απ' άλλο μέσα έξω, δεν γίνεται. Οπότε πραγματικά είναι πολύ κρίσιμο για τον Ολυμπιακό. Για την ΑΕΚ δεν θα έλεγα ότι είναι κρίσιμο σε σχέση με την βαθμολογία, θα έλεγα ότι είναι κρίσιμο σε σχέση με την ψυχολογία της. Δηλαδή θα τη δημιουργήσει μια συγγνώμη, γκρίνια, μουρμούρα, ψιλοεισοστρέφεια το να χάσει στην ΟΠΑΠ Αρένα από τον Ολυμπιακό. Θα είναι ένα βήμα προς τα πίσω που θα την κλονίσει λίγο ψυχολογικά. Αλλά βαθμολογικά, είτε μπει τώρα ένα βαθμό μπροστά από τον Παναθηναϊκό στα play-off, είτε μπει ένα βαθμό πίσω από τον Παναθηναϊκό στα play-off, δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά και για την ΑΕΚ και για τον Παναθηναϊκό. Το παιχνίδι, σίγουρα για αυτές τις δύο, το παιχνίδι θα παιχτεί στα play-off. Τώρα το συν-1 ή πλην-1 με το οποίο θα μπουν στα play-off είναι μηδαμινή απόσταση για να την συζητήσουμε ως απόσταση βαθμολογική. Ξαναλέω για την ΑΕΚ είναι σημαντικό για την ψυχολογία της. Ειδικά αν κερδίσει, θα μπει με τρομερή ψυχολογία στα play-off. Για τους δύο που δεν παίζουν στον ντέρμπι είναι το ερώτημα τι θα θέλανε. Δηλαδή τι θα ήθελε ο Παναθηναϊκός σε αυτό το ΑΕΚ Ολυμπιακός και τι θα ήθελε ο ΠΑΟΚ σε αυτό το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Νομίζω το προφανές και για τους δύο είναι ότι θα θέλανε ισοπαλία. Βέβαια, ναι. Ισοπαλία. Ναι, να χάσουν και οι δύο από 2 βαθμούς. Και μετά το ερώτημα είναι αν πρέπει να κερδίσει κάποιος από τους δύο, ποιος να κερδίσει. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να το πεις με βεβαιότητα. Θα μπορούσε κάποιος να πει, ας πούμε, να κερδίσει ο Ολυμπιακός, ενώ ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, για να μην φύγει η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός να την προσπεράσει και ο ΠΑΟΚ να την πλησιάσει. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να πει όχι να κερδίσει η ΑΕΚ, έτσι και αλλιώς εγώ με την ΑΕΚ θα παίξουμε το πρωτάθλημα αν χάσει ο Ολυμπιακός. Χάνοντας ο Ολυμπιακός, εγώ αποκτάω ένα μεγάλο προβάδισμα και από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον 8 βαθμών, για τη δεύτερη θέση. Οπότε ακόμα και αν χάσω το πρωτάθλημα, έχω ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ για τη δεύτερη θέση. Ναι, μπορείς να τα ακούσεις και αυτό. Υπάρχουν και απόψεις που λένε ότι ο Παναθηναϊκός ο ΠΑΟΚ θα βολευόντουσαν με ήττα τσάι, γιατί αν ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει το Βόλο, θα πλησίασε στην κορυφή και θα περίμενε να δει και το πρόγραμμα και την κλήρωση που θα γίνει Δευτέρα το πρωί για να δει τι πιθανότητες έχει για να μπορέσει να το διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Γιατί με ένα καλό δικό του ξεκίνημα και με σχετικά ευνοϊκό πρόγραμμα το πρώτα ένα-δύο παιχνίδια, θα παίξει και αυτό ρόλο στην ψυχολογία. Μπορεί να μπει πολύ γερά στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος αν έχει χάσει η ΑΕΚ. Και τέλος πάντων δεν τον απασχολεί και τόσο πολύ τον ΠΑΟΚ και η απόσταση του Ολυμπιακού, γιατί είναι μικρή. Ακόμα και κερδίσει ο Ολυμπιακός, μπορεί να κερδίσει το ΠΑΟΚ και η απόστασή των Ολυμπιακών να είναι 2 βαθμοί που καλύπτονται. Το πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να καλύψει το βαθμό από την ΑΕΚ, αν η ΑΕΚ κερδίζει, συνεχίσει να κερδίζει. Οπότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ναι, χι θα θέλανε και οι δύο σε αυτό το ντέρμπι. Αν δεν θέλανε κάτι, αν θα θέλανε κάτι εκτός από χι, μάλλον θα ήταν διπλό και όχι άσος. Ναι, βέβαια. Τώρα τα παιχνίδια των υπολείπων έτσι κι αλλιώς είναι ξεκαθαρισμένο ποιοι θα είναι στα play-offs. Έχει κλειδώσει αυτό, αλλά υπάρχουν σοβαρές εκκρεμότητες. Η μία σοβαρή εκκρεμότητα σε σχέση με τα play-offs, ανεξάρτητα από την εκκρεμότητα του τίτλου, είναι η πέμπτη θέση. Ο Άρης έχει μεγάλη ανάγκη να πάρει το τρίποντο κόντρα στον ΠΑΣ. Δεν θα είναι εύκολο μάτς, γιατί ο ΠΑΣ δεν είναι αδιάφορος. Κάνουν λάθος όσοι πιστεύουν ότι 3 θα μπλέξουν μόνο στον υποβασμό. Αν ο ΠΑΣ ιτηθεί στο Βικελίδης και η Λαμία κερδίσει τον Πανετολικό ή ο Ιωνικός κερδίσει τον αδιάφορο Αστέρα, η απόσταση από τον ΠΑΣ δεν είναι και τόσο μεγάλη και τόσο ασφαλής. Δηλαδή ο ΠΑΣ αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι στο σύν 8 από την Λαμία. Σε περίπτωση ήττας του από τον Άρη και νίκη της Λαμίας, το σύν 8 γίνεται σύν 5.
Και υπάρχουν 7 παιχνίδια στα οποία όλοι μπορούν να πάρουν βαθμούς. Γιατί δεν είναι, δεν υπάρχουν παιχνίδια μέσα στα 7 των play-out με τους μεγάλους. Είναι μεταξύ τους. Άρα εκεί είναι πιο εύκολο να καλυφθούν οι διαφορές. Άρα ο ΠΑΣ δεν μπορεί να αισθάνεται σίγουρος ότι έχει σωθεί. Χρειάζεται βαθμούς. Ειδικά τώρα που είναι στο συν 7 από τη Λαμία. 16-23. Α, ούτε καν στο συν 8. Μπράβο, στο συν 7. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αν κερδίσει ο Ιωνικός στον αδιάφορο Ατρόμητο ή ο Λεβαδιακός στον Όφη ή η Λαμία τον Πανατολικό ή κερδίσουν δύο από αυτούς και ο ΠΑΣ χάσει, η απόσταση μειώνεται στους 4. Οπότε δεν είναι καθόλου σωσμένος και τελειωμένη η ιστορία. Οι άλλοι είναι πολύ πιο μακριά. Για τους άλλους είναι πραγματικά μοιάζει με τελειωμένη ιστορία. Είναι πολύ δύσκολο να μπλέξει και ο Αστέρας Τρίπολης και ο Όφη και ο Πανετολικός. Για τον ΠΑΣ δεν είναι ακόμα. Άρα ο ΠΑΣ δεν είναι αδιάφορος στην Θεσσαλονίκη με κόντρα στον Άρη. Όχι μόνο δεν είναι αδιάφορος. Θα έλεγα ότι πια από εδώ και στο εξής καίγεται για βαθμούς. Και δεν θα είναι τόσο εύκολο όσο έχει δημιουργηθεί η αίσθηση σε κάποιους ότι έλα μόνο τώρα αυτοί δεν καίγονται, αυτοί θα χάνουν εύκολα όλα τα παιχνίδια. Αντίθετα, μάλλον ταυτόχρονα το ίδιο ισχύει για το Βόλος ΠΑΟΚ. Ο Βόλος, το πέτυχε το στόχο του να μπει στα play-off, αλλά τώρα έχει μπροστά του μια πρόκληση. Δεν θα την αφήσει. Δεν του είναι αδιάφορο το να βρει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Κάνω λάθος κάτι που λένε δεν θέλω πλέον να βγει η Ευρώπη. Γιατί να μην θέλει να βγει η Ευρώπη. Ναι, γιατί το λένε αυτό. Γιατί θα πληρώσει κάτι και δεν θέλει να βγει η Ευρώπη. Δεν το καταλαβαίνω. Αν μπορέσει να το διεκδικήσει, και προς το παρόν μπορεί, είναι στο συν 2 από τον Άρη, θα το διεκδικήσει. Οπότε, ο Πάπου είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Βόλος σε αυτά τα μάτια του δυσκολεύεται πολύ, αλήθεια είναι. Εγώ λέω ότι αυτό θεωρητικός είναι πιο, αν υπάρχει εύκολο, πιο εύκολο μάτι για τον ΠΑΟΚ από ό,τι ήταν αυτό στα Γιάννενα. Γιατί ο Βόλος δεν είναι μια ομάδα που θα κάτσει πίσω από την μπάλα όλη. Παίζει ο Βόλος. Δεν είναι Τρίπολη ο Βόλος. Παίζει ο Βόλος. Οπότε ο ΠΑΟΚ με αυτές τις ομάδες θα έλεγα ότι διευκολύνεται, παίζει καλύτερα. Αλλά επίσης είναι δεδομένο ότι ο Βόλος είναι μια καλύτερη ομάδα από τα Γιάννενα. Είναι μια καλύτερη ομάδα από την Λαμία που έπαιξε τώρα ο ΠΑΟΚ και την Κύπρο. Είναι μια καλύτερη ομάδα από τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Απλώς είναι μια ομάδα που παίζει και ο ΠΑΟΚ συνήθως με αυτές τις ομάδες τα καταφέρνει και συνήθως παίρνει και καλές νίκες με καλό ποδόσφαιρο εννοώ. Ο Μαριάννη, τι λες για τον Μαριάννη που είναι το... Ο Μαριάννη. Είναι, κατάλαβες, έχω και αυτό το πρόβλημα εγώ, ότι έχω ασθενή μνήμη και δεν τσεκάρω τις γλυπτές. Αυτόν εγώ τώρα τον περιέγραψα, πριν 2 εβδομάδες. Ναι. Το Barcelona Manchester United. Και ήταν γιατίς αυτό το μάτς και εγώ ήμουνα, και εγώ το περιέγραψα, αλλά τον είδα πως συμπεριφέρθηκε. Πέρα από τον θυμάμαι στην όψη, δεν θυμάμαι τίποτα. Θυμάμαι να σποραδικά το Τζάβι να γκρινιάζει, να χοροπηδάει. Δεν θυμάμαι καθόλου αν είχε δίκιο. Αλλά τέλος πάντων, παιδί μου, είναι ένας ελίτ διαιτητής. Δηλαδή, άσε τώρα τι μπορεί να έκανε, τι να μην έκανε, δεν θυμάμαι να κάνει στο Μπαρσελόνα Manchester United. Είναι ένας κορυφαίος καλός διαιτητής. Δεν έχει να πει κάτι. Ναι. Τώρα το ότι οποιοδήποτε μπορεί να τα κάνει μουσκεμα, οποιοδήποτε μπορεί να τα κάνει μουσκεμα. Δεν έχει να κάνει αυτό. Αλλά δεν έχεις να ψέξεις για κάτι την ΓΕΡ και την Ομοσπονδία. Φέρνει έναν ελίτ διαιτητή από μια κορυφαία χώρα ποδοσφαιρικά, την Ιταλία, να σφυρίξει ένα ελληνικό ντέρμπι. Okay. Είναι ελίτ αυτός. Δεν είναι. Δεν είναι κατηγορία ελίτ. Δεν μπορεί να είναι κατηγορία ελίτ. Δεν είναι. Δεν το ψάξα να σου πω κιόλας, αλλά για να σφυρίξει η Manchester United Barcelona, τι, δεν βάλανε ελίτ. Αυτό βλέπω εγώ, ότι δεν είναι ελίτ από τα δημοσιεύματα. Ο συγκεκριμένος. Είναι πρώτης κατηγορίας. Δηλαδή. Είναι. Ναι, πρώτης κατηγορίας είναι. Επίσης να πούμε ότι έχει ξεκινήσει εδώ και μια μισή ώρα περίπου, μία ώρα και κάτι μάλλον, η Super League 2 επιτέλους. Και έχει δύο παιχνίδια αυτή τη στιγμή, το Καλαμάτα και η Φυσιά είναι στο 1-1, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Και το έχει βάλει 3 γκολ στα πρώτα 20 λεπτά. Στα πρώτα 13 λεπτά. Με Μπράντοβιτς στο 2, με Πανίδη στο 7 και με Γκορντετζιάννη στο 13. Έκανε το 0-3, μείωσε στο 16 ο Ταβάρες για τον Παναθηναϊκό. Και μέχρι αυτή την ώρα που βρισκόμαστε στο 76ο λεπτό, είμαστε εκεί, στο 1-3. Μάλιστα. Στον Παναθηναϊκό σπάω. Καλαμάτα και Φυσιά είναι στο 1. Ισοφάρισε Καλαμάτα. Ισοφάρισε. Ναι.
η Καλαμάτα και έχει, τουλάχιστον είναι σημαντικό ότι ξεκίνησε η Super League 2. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια. Αν, κανείς δεν ξέρει. Ναι, ναι, γιατί έχουμε και προσφυγές. Και εγώ ξεκίνησα τη σύνδεση με το ΆΚΑ λέγοντας ξέρω ότι θα σας σοκάρω απευθυνόμενος στους ακροατές, αλλά τι να κάνω, καμιά φορά πρέπει να συμβεί αυτό, ξαναρχίζει η Super League 2. 1-2 η Κηφισιά με πέναλτι τώρα. Μάλιστα, 1-2 η Κηφισιά. Ναι, ξαναρχίζει η Super League 2, αυτό είναι το σημαντικό. Σωστά. Με Μιχάλη Κουηρικίδη. Κηφισιά καλή ομάδα, ναι. Σμπροχτά πάει. Σε καλώ θέλει αυτό ο Τέτε, ο Σεντερφόρντ, τον οποίο θα πουλήσει και καλά στο εξωτερικό λόγο και καλοκαίρι, να ξέρει. Ναι. Μπορεί και να γίνει η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου από ομάδα τη δεύτερη ελληνική κατηγορία. Φυσικά για αυτό το ποδοσφαιριστή μπορεί να πάρει 700-800 χιλιάρικα. Τσόμπε, τι είναι. Φόρ είναι. Ναι, ναι, Σεντερφόρντ. Αχά. Τσόμπε, ρε. Λοιπόν, και τι άλλο ήθελα να σου πω. Α, δεν έχουμε κανένα. Το τελευταίο διάστημα ειδικά. Δεν έχουμε κάτι δυνατό μεταγραφικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, οι ομάδες αυτές που έκαναν παρέλαση για τους, για τους παίκτες, για τα ταλέντα που είχαμε, τι ξαφνικά τι στόπ έχει πέσει. Δεν έχω ακούσει. Δεν έχει πέσει. Δεν έχει πέσει στόπ. Απλώς μάθαμε ορισμένα πράγματα το καλοκαίρι. Πιο κοντά, Μιχάλη, δεν ακούγεσαι. Δεν έχουμε μάθει, λέω, τίποτα. Δεν έχει πέσει στόπ. Το καλοκαίρι θα γίνει ό,τι είναι να γίνει. Κάτσε, το προηγούμενο διάστημα δηλαδή έγινε ένα χαμό. Και τώρα εμφανίστηκαν όλες τη σειρά, παρέλαση κάναν 28 Οκτωβρίου και τώρα δηλαδή τίποτα, ξαφνικά. Το προηγούμενο διάστημα έγινε ένας χαμός, απλώς γιατί εμείς με χρονοκαθοστέρηση μάθαμε τι συνέβαινε το Γενάρη, καταλαβες. Όχι ρε, εντάξει. Αυτός ήταν ο χαμός. Ναι, εγώ όπως λέω, ρε, οι προτάσεις δεν έφανε το Φλεβάρι, που είχε λήξει μεταγραφική περίοδος. Οι προτάσεις που βέντες τέλος πάντων, γιατί περί αυτού πρόκειται, έγιναν στο τέλη Γενάρη. Εξακολουθούν να στέλνουν ανθρώπους να βλέπουν, να παρακολουθούν, να τσεκάρουν, αλλά προτάσεις ξανά Ιούλιο. Τίποτα είναι. Το τελευταίο διάστημα είναι απογοητευτικό όλο το έργο και δεν ξέρω, αρχίζω και στεναχωριέμαι εγώ. Δεν, ούτε ομάδες, ούτε εκατομμύρια πέφτουν στο τραπέζι. Αυτά είναι τα καλύτερα. Θα πέσει. Κάνει υπομονή τον Ιούνιο. Εντάξει. Οκ. Okay. Λοιπόν. Τρόπιος ήδη και Αλπέρτο και σήμερα στην παρέα μας ήταν στην τροχιά μας, όπως κάθε μέρα, εκτάκτως σήμερα 4:30. Η εταιρεία από το 1971 για τη φίλτρανση του νερού. Θυμίζω στο drop.gr μπορείτε να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες για τη φίλτρανση του νερού που ταιριάζει στη δική σας περίπτωση και μιλάμε για τη γεωργία, για τη βιομηχανία ή για την απλή φιλτρώνηση του νερού στο σπίτι σας. Ο Θεοφύλακτος με ρωτούσε το μεσημέρι αν θα γίνει ο τελικός με κόσμο. Ναι, με κόσμο θα το κάνει. Πολύ εύκολα απάντησες. Τι ώρα, 16 και 27, 16 και 28 ακριβώς είναι αυτή η απάντησή σου. 10 Μαρτίου σήμερα. Okay. Θα πάμε στο Λονδίνο, θα πάμε στο Σίδνεϊ για να είναι άδειο. Όχι, αν θα πάμε εδώ. Αν δεν. Πάμε εδώ. Ναι. Αν θα πάμε εδώ, θα δούμε. Και πάλι θα έχει κόσμο. Ναι, δηλαδή, δεν μπορεί να μην έχει. Δηλαδή, αν θα πάμε εδώ, θα πάμε στο Πανθεσσαλικό. Δεν γίνεται αλλού. Το γράφει και η προκήρυξη. Πανθεσσαλικό. Πάω ΚΑΕΚ, πάω Ολυμπιακό, Πανθεσσαλικό. Εσύ βάζεις το χέρι σου στη φωτιά 10 Μαρτίου του 23 με ότι θα γίνει ο τελικός με κόσμο στο Πανθεσσαλικό. Ναι, θα γίνει. Εντάξει. Okay. Ακούγεσαι που λέμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου. Γεια σου Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ.